Είναι γεγονός ότι ο βασικός παράγοντας της οικονομίας του νησιού μας, που είναι η ελιά και το λάδι, ο βασικός παράγοντας, ένας από τους βασικούς παράγοντες, δυστυχώς και φέτος τα μαντάτα είναι μαύρα. Εγώ σήμερα αυτά που άκουσα εδώ πέρα νόμιζα ότι είμαι σε άλλο πλανήτη. Ζω αλλού. Άκουσα γιατρό. Μισό λεπτό. Όχι, δεν τον γνωρίζω τον κύριο. Άκουσα για ντρόν, άκουσα για πράγματα, αλλά το αποτέλεσμα που βλέπω εγώ στο χωριό μου είναι, τι να σας πω, όχι 4% και 20% που ακούστηκε. Πάμε από 40% είναι. Και σηκωθείτε αύριο το πρωί να έρθείτε έξω να τα δείτε. Θα μιλήσουμε με πραγματικά γεγονότα, όχι με ντρόν. Πού πήγαν τα ντρόν, για πέστε μου, πού πήγαν. Πού είναι, σε εμάς δεν ήρθε κανένα ντρόν. Όχι καθόλου, δεν έχω μπερδέψει, κύριε Πανάκο. Σας άκουσα πολύ καλά. Κύριε Κουβέλο, μισό λεπτό. Λοιπόν, εγώ βλέπω το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Και να πιάσουμε και λίγο πιο παλιά, γιατί σε αυτή την αίθουσα μέσα, αρκετές φορές παλαιότερα, κουβεντιάσει ξανά το θέμα αυτό. Θυμάμαι ότι ήταν ο κύριος Βογιατζής νομάρχης. Λοιπόν, δεν είναι τωρινό, αλλά αν θέλετε να πάμε και πιο μακριά, όταν στα Λουτρά υπήρχαν 8 συνεργεία που ψέκαζαν, με προσωπικό 8 άτομα το κάθε συνεργείο, σήμερα τα συνεργεία είναι 3 και τα άτομα είναι 4 που δουλεύουν. Είναι δυνατόν να προλάβουμε αυτή τη ζημιά? Πριν 2,5 μήνες είχα επισκεφτεί τον κύριο Λαγουτάρε και τον πήγα ελιές πριν 2,5 μήνες και του λέω, πέφτουν ελιές από τα δέντρα. Ναι, δεν πήρα αποτέλεσμα από τι ήταν και πολύ καλά αυτή την ώρα πήρατε στην Κρήτη τηλέφωνο, στείλατε τις ελιές, αποτέλεσμα δεν έχω όμως, τι συμβαίνει εκεί. Στο Υπουργείο Αιγαίο πριν, στο Υπουργείο Αιγαίο απάνω, στην αίθουσα του Υπουργείου Αιγαίου, στη σύσκεψη που έγινε, αναλάβαν κάποιοι να κάνουν μια μελέτη. Πού είναι η μελέτη αυτή να δούμε τι συμβαίνει στον Ελαιώνα? Εγώ δεν είδα τίποτα από όλα αυτά. Και βλέπω ότι υπάρχει μια μεγάλη ζημιά στον Ελαιώνα. Ο κόσμος περίμενε να πάρει μια ανάσα φέτος, μια οικονομική ανάσα, και τα πράγματα είναι μαύρα. Βγαίστε στον Ελαιώνα, ελάτε. Εγώ σας προσκαλώ να έρθετε αύριο στα Λουτρά να δείτε ότι η γη κάτω είναι μαύρα από τις ελιές. Καλές είναι στις σκέψεις, να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Αλλά και πάλι εδώ τώρα ακούστηκε η Κρήτη. Πότε θα ακουστεί και η Λέσβος, ρε παιδιά? Πότε θα ακουστεί και η Λέσβος? Δεν δικαιούμαστε αποζημίωση από το ένα, δεν δικαιούμαστε αποζημίωση από το άλλο. Μισό λεπτό. Πού είναι οι περίφημες αποζημιώσεις που περιμένουμε τόσο καιρό για την ακαρπία των 2 χρόνων, των 3 χρόνων αυτή? Τι περιμένουμε, ποιανού ευλογίες περιμένουμε για να δοθούν τα χρήματα αυτά? Δεν ξέρω, με συγχωρείτε για τον τόνο της φωνής μου, αλλά μεταφέρω αυτή τη στιγμή την αγωνία των κατοίκων των χωριών μας. Όσο γι' αυτό που λέτε ότι κάποιοι πρόεδροι, και ακούστηκε και από εκεί, ότι κάποιοι πρόεδροι δεν ενδιαφέρονται για να βοηθήσουν να γίνουν τα συνεργεία και όλα αυτά, εμείς σαν δίκτυο κοινοτήτων μπαίνουμε μπροστά, όπου υπάρχει πρόβλημα μπορούμε να βοηθήσουμε. Κάτσε, σε παρακαλώ. Εσύ μεταφέρεις την αγωνία των κατοίκων, εμείς δεν τη μεταφέρουμε. Εσύ δεν έρχεσαι και μου λες, γιατί είπε και ο κύριος Γάλλος πριν, ότι είναι Θα μιλήσω εγώ. Θα σου απαντήσω, κύριε Μαμόλη. Περιμένετε. Εδώ θα ακούσετε όπως περίμενα να τα ακούσετε. Γιατί να προβάλλουμε και να τους παίζουμε τους μαχητές, μπορώ να το κάνω και εγώ το παιχνίδι αυτό. Ένα-ένα τώρα. Είπε ο κύριος Γάλλος ότι είναι ο μάχημος γεωπόνος, και όλοι αυτοί εδώ οι κύριοι που κάθονται εδώ πέρα δεν είναι μάχημοι με τέτοιο γεωπόνι και δεν βγαίνουν μέσα στο χωράφι. Πού είναι ο κύριος Γάλλος? Εδώ θα, όπου είναι, δεν ξέρω πού είναι. Μισό λεπτό. Κύριε Γάλλο, σας παρακαλώ, αφήστε τον. Εγώ ξέρω το τι λέω. Τόση ώρα σας ακούσαμε όλους. Απαντώ σε αυτό που σας λέω. Θα απαντήσω εγώ, κύριε Μαμούλη, όσο και αν θέλετε.
Λοιπόν, είπα, όσο και να μην θέλετε, θα με ακούσετε. Εγώ σας κάλεσα να έρθετε έξω στα λουτρά. Θα με ακούσετε. Όπως εσύ έχεις λοιπόν τον πόνο, όπως έχεις εσύ τον πόνο των ελαιοπαραγωγών, το ίδιο έχω και εγώ. Ωραία. Έτσι, άρα άσω στην άκρη. Και εκεί πάει, ο Θησμής πάλι πρόεδρος. Είμαστε πολύ πιο, ασχολούμαστε πολύ περισσότερο από πολλούς που έρχονται εδώ και φωνάζουν και τσιρίζουν. Όχι, δεν τελείωσα, δεν με αφήσατε να τελειώσω. Τι είχατε, κύριε πρόεδρε, μου δώσετε το λόγο. Πριν τελειώσω, παρεμβαίνει ο κύριος Κουβέλα. Δεν είναι διαδικασία αυτή. Εδώ ήρθαμε να γίνει μια συζήτηση. Άφησε να μιλήσω σε αυτά που είπα. Ακούστε να δείτε, κύριε Ραμόλη, δεν είναι... Αν θέλετε, συνεχίστε μόνος και πέστε αυτά που θέλετε. Όχι, γιατί μας το συμβαίνω. Εγώ δεν σας διέκοψα τόσο ωραία. Δηλαδή, δεν πρέπει να σας πούμε τι συμβαίνει στα χωριά μας. Σας ρωτάω. Όχι, επειδή το λέτε όμως... Είναι ωραία. Όχι, επειδή δικά μου έρθω. Εμάς, λοιπόν, να κοντέψουμε μαζί για αυτά τα προβλήματα. Σας έχουν μεταμέσει προτελειμμένα. Τώρα μου το λες εκτός εμένα. Σε εσάς το ποιος έκανε στο γραφείο. Πώς. Ποιος έκανε στο γραφείο το δικό, ποιος έκανε. Μόνος που ήρθα, εγώ ο κύριος Κόμπος και ο κύριος Μανούσος. Τέσσερις φορές ήρθαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού να πάμε για την καρπόπτωση. Τέσσερις φορές ήρθαμε στο γραφείο σας. Στον γεωπόνο τον υπεύθυνο πήγατε που έπρεπε στο τομέα σας. Πώς. Στον γεωπόνο. Όχι, δεν τα ξέρει εσύ. Πώς δεν πήγαμε στον γεωπόνο, γιατί δεν τα βλέπει ο γεωπόνος. Με συγχωρείτε. Δεν τα βλέπει ο γεωπόνος. Δεν τα βλέπει ο γεωπόνος σας. Ο γεωπόνος σας και λοιπόν, λοιπόν, παρακαλώ λίγο να ηρεμήσουμε, όλοι, λοιπόν, για να συνεχίσουμε την διαδικασία. Λοιπόν, όχι, εγώ θα μιλήσω. Λοιπόν, μπορώ να μιλήσω, κύριε πρόεδρε. Ναι, κύριε Κούφα. Λοιπόν. Συνεχίζω από εκεί που είχα σταματήσει και είπα για τον κύριο Γάλλο, που λέει ότι είμαι μάχημος γεωπόνος. Επίσης και όλοι οι κύριοι εδώ πέρα είναι μάχημοι, οι τομεάρχοι μας είναι μάχημοι γεωπόνοι και έρχεται, αυτά που λέει είναι λίγο αντιφατικά. Απ' τη μία κάνουν μεγάλη προσπάθεια όλοι για τη δακοκτονία, απ' την άλλη υπάρχει μεγάλη καρπόπτωση και άρα όλα αυτά τα στοιχεία που στέλνουν με υπογραφή οι γεωπόνοι τομεάρχες είναι ψεύτικα. Ο κύριος Μαμολής, παρόλο που δεν ξέρει ποιος είναι ο τομεάρχης του γεωπόνος, παρόλα αυτά, αυτός ξέρει ότι έχουν πέσει και έχουν στρωθεί παντού. Ο κύριος Μαμολής δεν λέει ότι το απάντησε ο κύριος Λαγουτάρης ότι έχεις γλοιοσπόριο 1, 2, 3. Και ο Πενάκιο ακόμα δεν απάντησε. Αλλά κατά τα άλλα, η περιφέρεια δεν θέλει να βοηθήσει. Η περιφέρεια δεν τρέχει. Αυτός με τα... Εγώ σας άκουσα, κύριε Μαμολή, τώρα θα κάτσετε να ακούσετε κι εσείς. Μαμόλη, όπως το λέει τον κύριο. Να κάτσετε να ακούσετε. Το να κάνουμε εδώ μέσα για το θεατή είναι μπροστά στις κάμερες, δεν αποτελεί τίποτα. Θα έρθετε εδώ πέρα να μας πείτε προτάσεις συγκεκριμένες και να έρθετε να μας πείτε ότι ο γεωπόνος, ο κουφένος που είναι εκεί πέρα στα λουτρά δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν εφαρμόζουν τη σωστά τα συνεργεία. Τότε θα έρθετε να μας πείτε. Και σας λέω ότι έχετε μπερδέψει ό,τι αφορά τα drones, γιατί τα drones ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα που έγινε στην πηγή για να δείξουμε τις απόκρινες περιοχές. Δεν είδαμε καθόλου στα λουτρά. Για τη σύμβαση που λέτε, το ανέφερα πριν, αλλά δεν φαίνεται να τα ακούσετε αυτά. Θα υπογραφεί μέσα αυτές τις μέρες. Γιατί πρέπει να πάρει ένα συγκεκριμένο Ινστιτούτο που πρέπει να το αναλάβει αυτό το πράγμα. Και ότι είναι τριετές. Και ότι είναι ολόκληρη επιστημονική ομάδα. Από γεωπόνους ερευνητές, όπως είπατε. Δεν θέλετε να τα ακούσετε. Αν είναι το θέμα σας ότι πρέπει να κατεβούμε όλοι μαζί στον Υπουργό, να πάμε 300 φορές. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Μην τα κάνουμε όλα ωραία. Εμείς αυτή την ενημέρωση που κάναμε και πολύ καλά είπε η κυρία Κυρίτση να μιλήσουν και ήδη οι αρμόδιοι, εν πάση περιπτώσει, οι κοινότητες, να μιλήσουν οι ελαιοτριβείς, να μιλήσουν οι γεωπόνοι, να έρθουν να μας πέφτουν και να μας πούνε, ξέρετε κάτι, ένα πρόβλημα είναι αυτό, δεύτερο είναι αυτό. Πού καταλήγουμε στα ίδια που λέμε εμείς. Δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε προσωπικό, δεν είχαμε τα φυτοφάρμακα στην ώρα τους και κάναμε μεγάλη, τεράστια προσπάθεια. Και ευχαριστώ όλα τα παιδιά. Και παρόλα αυτά, βάλαμε τα παιδιά αυτά εδώ πέρα τους τομεάρχες. Γι' αυτό και το ανέφερα στην εισαγωγή μου, κύριε Μαμολή. Ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι με μεταπτυχιακά και διδακτορικά και κάνουν αυτή τη δουλειά. Πάνε και συλλέγουν και βλέπουν ένα το κτήμα. Και αν ρωτήσω τώρα και τον κύριο Σέντα και τον κύριο Δεϊλόγκο, αλλά και την κυρία. Θυμίστε το επίθετο. Τι βιβλίο. Το επίθετό σας. Την κυρία δίπλα τη ρωτήσω, θα μου πει ένα-ένα που έχει γίνει δακοπροσβολή.
Άρα γινόμαστε και εμείς κοινωνία των προβλημάτων. Και γι' αυτό σας είπα από την αρχή, αλλά θέλετε να έρθετε εδώ πέρα για να δείξετε. Ναι, κύριε Μαμόλη, το ξέρουμε. Είσαστε πρόεδρος, καλά κάνετε και το μεταφέρετε. Αλλά γιατί μας το λέτε αυτό? Πού δεν σας ακούσαμε? Ή τι διαφορετικό είπαμε τώρα στη συνεδρίαση? Θα ήθελα να τονίσω όσον αφορά τα δείγματα που μας στείλατε. Είχατε δει ότι εγώ αμέσως πήρα τηλέφωνο, έστειλα και φωτογραφίες και σας είπα περίπου τι είναι. Άρα λοιπόν δεν είναι ευθύνη του δάκου για την καρπόπτωση, είναι τα γλυροσπόρια και σου... Ναι, γλυροσπόρια είναι αυτά. Είναι αυτά τα οποία... Ναι. Μισό λεπτό να τελειώσω. Ήρθατε στο γραφείο, εγώ τα δείγματα πήρα φωτογραφίες, τα έστειλα σε συναδέλφους. Σας είπα βέβαια από την πρώτη στιγμή ότι είναι φυτοπαθολογικό το πρόβλημα και δεν πρέπει από μόνοι σας να ψεκάσετε. Μισό λεπτό, κύριε εγώ μου. Άρα λοιπόν, το θέμα στον Ελαιώνα είναι ότι... Ότι και στα Λουτρά, όπως και στο Ήπιο, όπως και σε πολλές περιοχές που είναι... Λίγο ησυχία. Σε πολλές περιοχές του νησιού υπάρχουν και φυτοπαθολογικές ασθένειες, οι οποίες δυστυχώς δεν ψεκάζει ο κόσμος και ο κύριος Γάλλος μπορεί να σας το πει κιόλας ότι υπάρχουν τέτοια και δεν ψεκάζει ο κόσμος, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καρπόπτωση. Είναι και αυτό το φαινόμενο. Γι' αυτό είπα στην αρχή της ομιλίας μου ότι δεν είναι μονάχα ο δάκος.